επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση, συζήτηση για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων της περιφέρειας Αττικής και λήψη απόφαση για τις περαιτέρω ενέργειες, συζητής ο κύριος Καραμάνος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας έχει διανεμηθεί μια εισήγηση η οποία παρουσιάζει αρκετά στοιχεία σε σχέση με το τι έχει γίνει τη φετινή χρονιά και κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς προχωράμε στη συνέχεια. Συνεπώς δεν θα επανέλθω να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην εισήγηση. Θα μου επιτρέψετε να εστιάσω σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν κυρίως πολιτικό και δευτερευόντως σχεδιαστικό χαρακτήρα. Τι έγινε λοιπόν τη φετινή χρονιά σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών? Το συμπέρασμα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι ότι απετράπει η εφαρμογή ενός μνημονιακού σχεδιασμού ο οποίος αποσκοπούσε στο ριζικό περιορισμό του δικαιώματος στη μεταφορά που έχουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είμαι πολύ συγκεκριμένος όταν λέω ότι υπήρξε ένας τέτοιος σχεδιασμός και επίσης πολύ συγκεκριμένος όταν λέω ότι απετράπει αυτός ο σχεδιασμός. Στοιχεία, αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Πρώτον, το Μάρτιο του 2014, πριν ένα χρόνο περίπου, το Περιφερειακό Συμβούλιο στην απόφαση που πήρε για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, της χρονιάς 14-15, προέβλεπε ότι με δημόσιο μέσο μεταφοράς, με πούλμαν, συγκεκριμένα με μισθωμένο από την περιφέρεια μέσω μεταφοράς, θα προβλέπεται να μεταφερθούν 10.903 μαθητές. Και αυτός ο σχεδιασμός προερχόταν από τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 24.001 του 2013, η οποία με τα χιλιομετρικά όρια τα οποία προβλέπει στην ουσία καταργεί για πολλές χιλιάδες παιδιά το δικαίωμα στη δωρεάν μετακίνηση. Στη συνέχεια, δεν μείναμε μόνο σε αυτό το σημείο, στη συνέχεια καθυστέρησε πάρα πολύ η προκήρυξη των διαγωνισμών και όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε αναδόχους οι οποίοι να υλοποιήσουν τα δρομολόγια. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εντάξει, προκηρύχθηκε ένας διεθνής διαγωνισμός ο οποίος ήταν αναμενόμενο να μην έχει αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς μέσα σε λίγους μήνες, γιατί οι διεθνείς διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών ήταν προβλεπτό ότι θα κρατούσαν αρκετό καιρό, και έτσι φτάσαμε να έχουμε μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες όμως ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στις 26 Αυγούστου. Τότε έγινε ο πρώτος διαγωνισμός με βάση τον οποίο μπορούσαν να υπάρχουν αποτελέσματα για μεταφορικό έργο, και στη συνέχεια είχαμε διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν εκ των ενόντων την κατάσταση. Και να πω ότι οι παρεμβάσεις αυτές, η πρώτη εξ αυτών έγινε στις 17 Ιουλίου, αυτή έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν πρόχειροι διαγωνισμοί και να μην αναμένουμε τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού. Η δεύτερη, η οποία έδωσε το δικαίωμα στα παιδιά, ας πούμε κυρίως των μουσικών σχολείων και των διαδημοτικών σχολείων, το δικαίωμα στη μεταφορά, το οποίο το είχε καταργήσει η ΚΙΑ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 19 Σεπτεμβρίου, και όταν έχει αρχίσει η χρονιά, και στις 23 Οκτωβρίου,
Είχαμε μία νέα νομοθετική παρέμβαση, μία νέα τροπολογία, η οποία έδινε το δικαίωμα να ξεκινήσουν τα δρομολόγια πριν υπογραφούν οι συμβάσεις. Διότι προφανώς όταν οι διαγωνισμοί ξεκινάνε μέσα στο Σεπτέμβρη και μέχρι να ευοδοθούν και μέχρι να περάσουν όλοι από το ελεγκτικό συνέδριο κτλ., καταλαβαίνετε, αν περιμέναμε να ευοδοθούν και να κλείσουν όλα αυτά και μετά να πάμε στην υλοποίηση των δρομολογίων, ακόμα δεν θα είχαμε ξεκινήσει. Και έτσι όντως υπήρξε μια νομοθετική παρέμβαση, η οποία ήρθε όμως στις 23 Οκτωβρίου. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω στο ότι δεν ήταν τυχαία όλη αυτή η εξέλιξη. Υπήρξε σκοπιμότητα στην περικοπή του αριθμού των μαθητών οι οποίοι θα είχαν αυτό το δικαίωμα. Τι πετύχαμε ως νέα περιφερειακή αρχή με τη συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε συνεργασία και με άλλες περιφερειακές διοικήσεις. Πετύχαμε σε τελική ανάλυση ο αριθμός των μεταφερομένων μαθητών να υπερβεί τις 17.000. Δηλαδή σε σχέση με το προβλεπόμενο του 2014, μία αύξηση της τάξης του 57%. Από τις 11.000 περάσαμε τις 17. Και αυτό το θεωρώ σαν μία στην πράξη ανατροπή ενός μνημονιακού σχεδιασμού. Και ήταν μια σημαντική επιτυχία, στην οποία σημαντικό μερίδιο συμβολής, πρέπει να το πω, έχουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, τις οποίες και ευχαριστώ, και οι υπηρεσίες στους διαφόρους τομείς και η κεντρική υπηρεσία παιδείας. Είναι εδώ η κυρία Νοδάρα που είναι η διευθύντρια και η κυρία Τζανέτου που συνέβαλαν τα μάλα στην υλοποίηση αυτών των στόχων, και για μια ακόμη φορά θέλω να τις ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό το οποίο βοήθησε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να πω ότι τα δρομολόγια έχουν μπει σε σειρά. Παρόλα αυτά παραμένουν προβλήματα και έχουμε επίγνωση των προβλημάτων. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας και όλο αυτό το διάστημα αγωνιζόμαστε. Και θέλω να δηλώσω από το βήμα αυτό ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, τον αγώνα, γιατί πρόκειται περί αγώνα στην πραγματικότητα, να καλυφθούν ακόμη και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί. Πρώτο και βασικό. Υπάρχουν 400 παιδιά τα οποία δεν μεταφέρονται αυτή τη στιγμή με τη δημόσια σύμβαση. Θα προσπαθήσουμε αυτό να το καλύψουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα εστιασμένα προβλήματα σε συγκεκριμένα σχολεία, στο μουσικό του Πειραιά, για παράδειγμα, στην Ελευσίνα, σε νηπιαγωγείο στην Ελευσίνα και σε ορισμένα άλλα σχολεία. Και υπάρχει επίσης μια κατάσταση όπου οι διαδρομές των λεωφορείων σε κάποια άλλα σχολεία δεν εξυπηρετούν όπως θα έπρεπε τα παιδιά. Για όλα αυτά τα ζητήματα, όταν ενημερωνόμαστε, προσπαθούμε, παρεμβαίνουμε και κάπου βρίσκουμε και λύσεις. Για παράδειγμα, σήμερα δόθηκε λύση σε ένα σχολείο στο Πικέρμη, στο οποίο ο λεωφοριούχος, τέλος πάντων, ανάγκαζε τα παιδιά να κατέβουν μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος για να τα πάρει από εκεί και να διασχίσουν τη λεωφόρο Μαραθώνος. Μετά από προσπάθεια, έρευνα, γιατί αν κανείς το ψάξει το ζήτημα στη μικροκλίμακα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή συναντήσαμε μέχρι και το πρόβλημα του ότι η ασφαλιστική εταιρεία του λεωφορείου δεν καλύπτει το ενδεχόμενο μικροατύχημα το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ με μιας εταιρείας, τέλος πάντων, μέσα από το οποίο έπρεπε να διέλθει το λεωφορείο για να μπορέσει να βρεθεί λύση, για να μπορεί να παίρνει τα παιδιά
να αποφεύγουμε να κατεβαίνουν τα παιδιά στη λεωφόρο Μαραθώνος. Τέλος πάντων, μετά, και θέλω να σας πω, ενδεικτικά λέω τέτοιου τύπου προβλήματα, υπάρχουν πολλά στη μικροκλίμακα τέτοια προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όταν λοιπόν έρχονται οι περιπτώσεις, χρειάζεται πάλι προσπάθεια, πολλή προσπάθεια, επιτόπου μετάβαση, διερεύνηση των διαδρομών, των εναλλακτικών κτλ. Κτλ. Προκειμένου να βρεθεί λύση. Αλλά αυτή την προσπάθεια δηλώνω ότι είμαστε αποφασισμένοι να την κάνουμε και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, όσο και αν τρώει χρόνο, ο οποίος είναι πολύτιμος, από υπηρεσίες οι οποίες είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες και το γνωρίζετε αυτό. Τώρα, θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνανε μέσα από διαγωνισμούς. Ό,τι επετεύχθηκε φέτος έγινε μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν έγινε όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχε παράταση των συμβάσεων. Όλα γίνανε μέσα από διαγωνισμούς και μέσα από αυτό καταφέρθηκε να ελεγχθεί και το κόστος. Και το κόστος είναι σίγουρα κάτω από το κόστος της προηγούμενης χρονιάς. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά ακόμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε προτείνει και έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα υλοποιηθεί η παράταση των συμβάσεων εκείνων οι οποίες λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι συμβάσεις αυτές θα παραταθούν αυτοδίκαια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και έτσι θα συνεχίσει η εκτέλεση των δρομολογίων κανονικά από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά και για το νέο σύστημα το οποίο έχουμε αποφασίσει, έχουμε εδώ πέρα αποφασίσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας προτείνω λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά το θέμα του νέου δημόσιου συστήματος μεταφοράς μαθητών, να υπάρξει μια επιτροπή, ευρεία επιτροπή, η οποία να επιληφθεί αφού του ζητήματος. Στην επιτροπή αυτή θα έπρεπε, προτείνω, να συμμετάσχουν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και επίσης να συμμετάσχουν άνθρωποι από την πανεπιστημιακή κοινότητα, συγκοινωνιολόγοι για παράδειγμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τη σχολική κοινότητα, από τους συνδικαλιστικούς φορείς, δηλαδή από τις διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, από τους συλλόγους γονέων και από την Πανελλήνια και από την Ομοσπονδία των Συλλόγων Γονέων η οποία υπάρχει, επίσης από την ΠΕΔΑ, από την τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, γενικά από όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα. Και θα πρότεινα λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση σήμερα για τη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο, δημόσιο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα για τη μεταφορά των μαθητών. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Αυτό το νέο σύστημα για το οποίο μιλάμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί την επόμενη. Είναι μάλλον δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως όποια πορίσματα από αυτή την επιτροπή υπάρξουν και μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό, αυτό το πράγμα θα γίνει. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη σχολική χρονιά, τη χρονιά 2015-2016, εκείνο το οποίο προτείνουμε και εκείνο για το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε αυτή τη στιγμή, είναι να μπει και να επιτευχθεί ο στόχος στην αρχή της χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015, όλα τα παιδιά που το δικαιούνται, χωρίς
τη μέγενη των χιλιομετρικών αποστάσεων αυτών οι οποίες προβλέπονται στην Κία, όλα αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς από την πρώτη μέρα που θα ανοίξει το σχολείο. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος στόχος, είναι δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας στόχος τον οποίο θα τον παλέψουμε και πιστεύω ότι με μεγάλη προσπάθεια θα μπορέσουμε να τον υλοποιήσουμε. Λέω λοιπόν ότι στην κατεύθυνση αυτή, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτόν, 11 Σεπτεμβρίου όλα τα παιδιά στο σχολείο με δημόσια σύμβαση, θα πρέπει ο σχεδιασμός να ξεκινήσει από τώρα, από αύριο. Πρώτο βήμα, αύριο θα στείλει η Διεύθυνση Παιδείας επιστολή σε όλες τις διευθύνσεις για να αρχίσουν να βάζουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεύτερο βήμα, χρειάζεται η δική μας απόφαση ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά, το 2015-2016, θα γίνει με βάση το σύνολο των δρομολογίων τα οποία υλοποιούνται σήμερα. Ούτε ένα λιγότερο, αν υπάρχει ανάγκη. Όλα τα δρομολόγια θα γίνουν και την επόμενη χρονιά. Βεβαίως μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες όπως προβλέπονται. Παίρνοντας αυτή την απόφαση σήμερα, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε στο σχεδιασμό των δρομολογίων με βάση αυτά τα οποία ήδη έχουν βγει για τη φετινή χρονιά και βεβαίως κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές το καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο πια των στοιχείων ή στην αρχή του Σεπτέμβρη που θα είναι πλέον όλα τα στοιχεία, αλλά θα είναι μικρής κλίμακας προσαρμογές αυτές, θα καταφέρουμε... αν πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα και αρχίσουμε το σχεδιασμό, πράγματι θα μπορούμε το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι και να ανταποκριθούμε στο στόχο τον οποίο σας είπα. Και κλείνοντας, να πω ότι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι η πληρωμή των αναδόχων θα ξεκινήσει να γίνεται την επόμενη εβδομάδα. Πολλοί από αυτούς είναι μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τα δρομολόγια όπως κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς τρέξαμε το ζήτημα της υπογραφής των συμβάσεων. Σχεδόν όλες οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, με εξαίρεση κάποιες που είναι ακόμα στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα κάνουμε και εκεί πέρα παρέμβαση. Και πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων και μάλιστα στο συνολικό ποσό το οποίο έχουν εκτελέσει μέχρι σήμερα. Είναι και αυτό μία βελτίωση σημαντική σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γιατί την προηγούμενη χρονιά η πληρωμή τους έγινε το Μάιο. Για μας είναι και αυτό ένα από τα σημεία του συστήματος το οποίο οφείλουμε να το φροντίσουμε. Λοιπόν, με τις σκέψεις αυτές θα αφήσω και ένα σχέδιο απόφασης στο Προεδρείο, αν θέλει να το διαβάσει το Προεδρείο. Να το διαβάσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών που μετακινούνται σήμερα με δημόσια σύμβαση υπερβαίνει τους 17.000 μαθητές, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του Μαρτίου 2014 με βάση την ΚΙΑ 24.001 του 13, Β1149 ΦΕΚ, προέβλεπε τη μετακίνηση 10.903 μαθητών. Δεύτερον, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει να συνεργαστεί με την επιστημονική κοινότητα, τη σχολική κοινότητα, γονεϊκούς φορείς, συνδικαλιστικούς φορείς, μεταφορείς, προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Μελέτης για ένα νέο, δημόσιο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς μαθητών στην Αττική. Εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Επιτροπή Μελέτης θα συμμετάσχουν οι
κάνω μία πρόταση, μπορώ να πω ορισμένα ονόματα και να συμπληρωθεί. Καταρχήν ο κύριος Γιώργος Γαβρίλης, αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος δρομολογίων και μεγάλες δυσκολίες στο σχεδιασμό. Η κυρία Ελένη Ζωγραφάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας. Η κυρία Αγγελική Σαπουνά, περιφερειακή σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία από τη θέση της στην Οικονομική Επιτροπή έχει συμβάλει στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Και επίσης συνάδελφοι από τις παρατάξεις και τέλος ο υποφαινόμενος ως αντιπεριφερειάρχης οικονομικών. Τρίτον, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός για το επόμενο σχολικό έτος 2015-2016, ο οποίος θα γίνει θεωρώντας ότι όλα τα φετινά δρομολόγια θα ισχύσουν και στο επόμενο έτος. Τέταρτον, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θεωρεί ότι για να εκτελεστεί με πλήρη κάλυψη των αναγκών, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών, απαιτείται έγκαιρη αποστολή όλων των στοιχείων στην Περιφέρεια Αττικής και στενή συνεργασία με τους Δήμους και τα σχολεία. Αυτό. Ολοκληρώθηκε η εισήγηση του κ. Καραμάνου, επειδή έχουμε το αποτέλεσμα της Εφορευτικής Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χρυσικό, τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ψήφισαν 76 περιφερειακοί σύμβουλοι, βρέθηκαν 67 έγκυρα ψηφοδέλτια, είχαμε 5 άκυρα και 4 λευκά. Ο κύριος Σωτηρόπουλος έλαβε 64 ψήφους, η κυρία Μουστάκα 1, ο κύριος Παραμυθιώτης 1 και η κυρία Πλευριά 1. Με βάση το αποτέλεσμα, δεν εκλέγεται, δεν έχει τα 2/3, ήθελε 67. Και διατηρείται, έχουμε σε επόμενη συνεδρία σε επαναληπτική ψηφοφορία. Θα υπάρχει πρόσκληση για την επόμενη, για την ψηφοφορία σε επόμενη συνεδρία. Στην εισήγηση του κυρίου Καραμάνου. Δεν το είχατε πει πριν και με φιλιάζετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα 3 λεπτών, είναι ζήτημα προετοιμασίας. Στην εισήγηση του κ. Καραμάνου θα υπάρξουν ερωτήσεις, αλλά είναι εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, η οποία ζητά το λόγο. Τώρα μου το λέει, αλλιώς θα το είχα αναγγείλει. Θα του δώσουμε για 3 λεπτά το λόγο. 3 λεπτά μόνο. Το όνομά σας για τα πρακτικά. Μαρία Βελή από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Λοιπόν, ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας δίνετε το λόγο. Τι θέλουμε. Τρία συγκεκριμένα πράγματα είναι. Να γίνει παράταση των συμβάσεων που λήγουν 28 Δευτέρου, το έβαλε και ο κύριος Καραμάνος. Ενημερωτικά σας λέμε ότι σήμερα, μετά από τη συνάντηση που υπήρχε με το Υπουργείο Εσωτερικών, μας είπε ο κύριος Βούτσης ότι κατατέθηκε ένα σχέδιο νόμου για παράταση των συμβάσεων. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεύτερον, θέλουμε να καλυφθούν όλα τα δρομολόγια του 2013, όπως ήταν τα δρομολόγια το 2013. Το λέμε αυτό γιατί. Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα που έχει στην εισήγηση ο κυρίως αντιπεριφερειάρχης, εδώ πέρα φαίνεται να μεταφέρονται 17.000 μαθητές. Πέρυσι, το 2013, μεταφερόντουσαν 19.000 μαθητές, άρα έχουμε μια απόκληση κοντά στις 2.000. Δείτε, για παράδειγμα, άλλη μια ένσταση που έχουμε στον πίνακα εδώ πέρα, είναι ότι στην ενότητα του Πειραιά υπάρχουν 2 δρομολόγια άγωνα που θα μεταφέρουν 24 μαθητές. Δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα του Πειραιά είναι πολύ έντονο. Εκεί υπάρχουν 3 πούλμαν και μεταφέρουν 103 μαθητές. Η ανάγκη για τη μεταφορά των μαθητών είναι συγκεκριμένη. Ζητάμε να λυθεί το πρόβλημα του Πειραιά όπως έχει λυθεί το πρόβλημα σε όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Χωρίς όρια, χωρίς κριτήρια. Αυτή τη στιγμή είναι 100 μαθητές έξω. Κύριε Καραμάνο, το αίτημα υπήρχε από 7 Δεκάτου.
προς τη διεύθυνση, προς τον κύριο Γαβρίλη και στη διεύθυνση εδώ λέει Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΕ, Πειραιά, Τμήμα Παιδείας κτλ. Ζητάμε να δοθούν όλες οι αποζημιώσεις στους γονείς. Μπορεί να είναι, οι αποζημιώσεις αυτές δίνονται για όσο διάστημα οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο με ίδια μέσα. Μιλάμε για ένα ποσό 50-60. Μπορεί σε πολλούς να φανεί ότι είναι τίποτα. Αλλά αυτή τη δύσκολη στιγμή με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι μεγάλη υπόθεση αυτά τα γονείς. Και πρέπει να βρεθεί στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο ζήτημα τρόπος ώστε να μην πηγαίνουν οι γονείς και να μπλέκουν όλη αυτή τη γραφειοκρατία σε κάθε δήμο, τεχνικές υπηρεσίες, κάνε αίτημα σε ποιες τεχνικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Τι θέλουμε, κοιτάξτε τώρα. Κάνουμε του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία, οι επιτροπές, οι ομάδες εργασίας θέλουν χρόνο, αναγνωρίστηκε και από τον κύριο Καραμάνο. Είναι βασικό, ξέρω ότι δεν νομοθετεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά είναι βασικό να καταργηθεί η οικία. Η οικία που βάζει χιλιομετρικά όρια και η άλλη οικία που βγήκε στη συνέχεια, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Να σας ενημερώσουμε πάλι ότι σήμερα είδαν θετικά την πρότασή μας για ενιαίο και δημόσιο και δωρεάν φορέα. Το δωρεάν δεν τα ακούσαμε, κύριε Καραμάνο, στην πρόταση. Τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν είναι μόνο αυτό και κάτι άλλο. Στα αιτήματα που έχουμε καταθέσει, δείτε, όσο στο παιχνίδι, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι όλοι, όσο στο παιχνίδι μπαίνει ο ιδιώτης και το κόστος είναι μεγαλύτερο και συνεχίζει να κάνει και απειλές και να... Εχθές για παράδειγμα στον Πειραιά σταμάτησαν τη μεταφορά των μαθητών για μία μέρα και μετά από παρέμβαση του κυρίου Καραμάνου συνεχίστηκε. Σταμάτησαν και στο μουσικό σχολείο του Πειραιά και στο τρίτο γυμνάσιο Περάματος σταμάτησαν οι μεταφορείς. Και ένα άλλο που πρέπει να δείτε συγκεκριμένα είναι αυτό που έχει να κάνει με το ειδικό μαθητικό δελτίο για όλους τους μαθητές. Είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο, είτε σε ΕΠΑΛ. Είναι μαθητές που μεταφέρονται με τη συγκοινωνία, αλλάζουν ένα και δίνουν δρομολόγια. Είναι μεγάλα παιδιά, μπορούν να πάνε με ειδικό μαθητικό δελτίο. Νομίζω ολοκληρώσαμε. Απλά να δεσμευτείτε, κύριε Καραμάνο, σε αυτό, ότι θα μεταφέρονται, θα γίνουν δημόσιες συμβάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ο ενιαίος φορέας δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, να μεταφέρονται οι μαθητές όπως το 2013, χωρίς τα χιλιομετρικά όρια που βάζουν οι οικίες, γι' αυτό είναι σημαντικό να τις καταργήσουμε, και από εκεί και πέρα συνεργαστείτε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας η μεταφορά των μαθητών. Πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας με την ευθύνη και τη χρηματοδότηση από το κράτος. Αύριο θα κόψουν τις χρηματοδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις στους δήμους και στην περιφέρεια. Πώς θα γίνει η μεταφορά με τους γονείς? Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις τον κύριο Καραμάνο με τη σειρά. Κυρία Γιαννακάκη, άλλος για ερώτηση. Ο κύριος Κουμουτσάκος, η κυρία Μπαλού και η κυρία Κουτσούμπα. Ο κύριο Κουμουτσάκο. Τοποθέτηση, όχι τοποθέτηση, ερώτηση. Να προηγηθούν ερωτήσεις. Είπα ερώτηση γι' αυτό. Όχι, μπορείτε να ανεβείτε απάνω, αλλά είναι ερώτηση γι' αυτό. Μα δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Δεν είναι μια ερώτηση, ναι, όχι. Λοιπόν, ελάτε. Όσον αφορά το θέμα της πολιτικής βούλησης συνολικά, νομίζω ότι παρέλκει να επαναλάβουμε ότι όλοι επιθυμούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε στηρίξει, όποτε τέθη θέμα για την καλύτερη δυνατή και την αποτελεσματικότερη δυνατή μεταφορά των μαθητών, έχουμε στηρίξει πλήρως αυτά τα οποία συντελούν σε αυτό το σκοπό. Άκουσα με προσοχή την πρόταση για την Επιτροπή. Δεν είναι μια κακιά ιδέα. Όμως, από κάτι το οποίο αναφέρατε στην εισήγησή σας, πρέπει να επισημάνω ότι ήδη έχει προδιαγραφεί ο στόχος, το συμπέρασμα της Επιτροπής, το οποίο είναι να περάσουμε σε ένα ασφαλές δημόσιο σύστημα. Πώς προκαταλαμβάνετε ότι αυτό θα είναι το συμπέρασμα μιας Επιτροπής η οποία πρέπει να ακούσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς, τους μαθητές? Εάν έχει ένα νόημα
να συσταθεί μια επιτροπή που επί της αρχής δεν έχει κανένας διαφωνία. Δεν μπορεί να προκαταλαμβάνεται και το αποτέλεσμα αυτών των οποίων πρόκειται να συζητήσει με ακροάσεις και όχι με συμμετοχή, διότι αν κάνουμε μια επιτροπή 100 φορών δεν πρόκειται να καταλήξουμε ποτέ και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στη συγκεκριμένη περίπτωση, να γίνονται ακροάσεις, αλλά δεν μπορεί από τώρα να συμμετέχουμε. Και ειλικρινά σας το λέω, είναι και θέμα αρχής. Δεν έχει νόημα η συμμετοχή σε μια επιτροπή όταν έχει προκαταληφθεί το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγάλει. Σε κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διότι πρέπει να τιμήσουμε για την απόφασή μας να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή. Αν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα εκ των προτέρων από την πλειοψηφία, δεν έχει κανένα νόημα η συμμετοχή μας. Λοιπόν, θέλω να ξέρω εάν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, διότι αν οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι συγκοινωνιολόγοι, οι οικονομολόγοι, καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προτιμηθεί ο μη δημόσιος χαρακτήρας της μεταφοράς των μαθητών, θα ισχύσει, θα σας δεσμεύσει. Διότι άκουσα βεβαίως και το δημόσιο και το δωρεάν χαρακτήρα της μεταφοράς, λες και ζούμε σε άλλο κόσμο, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε από πλευράς δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και να σας πω για κάτι ακόμα. Χθες η Οικονομική Επιτροπή με πληροφόρησε συνεργάτης μου ότι μελετώντας το κοστολόγιο των κταίων, τα δημόσια κταίω είναι ακριβότερα από τα ιδιωτικά. Και φάνηκε στη συζήτηση που κάνατε χθες στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι επί της αρχής και επί της σκοπιμότητας της Επιτροπής κανείς δεν έχει αντίρρηση. Έχουμε όμως κάθετη αντίρρηση και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή που πριν συσταθεί έχει καταλήξει ποιο θα είναι το συμπέρασμά της. Δεν έχει κανένα νόημα. Όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, καταθέτεται μια πρόταση ψηφίσματος, σχεδόν μια απόφαση. Αναρωτιέμαι γιατί χρειάζεται να γίνει αυτή η απόφαση όταν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε μπορεί να γίνουν βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Γιατί χρειαζόμαστε και άλλη μία απόφαση όταν όλα αυτά τα οποία είπατε ότι πρέπει να γίνουν μπορεί να γίνουν κάλλιστα από την διοίκηση περιφέρειας χωρίς καμία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μόνο κατ' εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Επειδή ήταν ερώτηση τοποθέτηση, ήταν ρητορική, δεν είναι ζήτημα απάντηση, θα γίνει συζήτηση. Η κυρία Μπαλού. Ερώτηση μετά τοποθέτηση. Στην επιτροπή που προτείνετε, τα μέρη που αναφέρεστε έχουν ερωτηθεί και έχουν συμφωνήσει? Ερώτηση κάνω. Αν δηλαδή αυτά τα οι φορείς που προτείνετε στην επιτροπή, αν έχουν συμφωνήσει στη συμμετοχή τους ή απλώς προτείνετε εσείς αυτά τα μέρη και θα ενημερωθούν αργότερα. Κυρία Γιαννακάκη. Θέλω να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο το είχα αναδείξει και μία ερώτηση τον Νοέμβριο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία όμως ποτέ δεν απαντήθηκε από την πλευρά σας. Και βέβαια μπορεί να μην έγινε κατορθωτό και λόγω της διάλυσης της Βουλής στα τέλη του Δεκέμβρη. Και αφορά στη μεταφορά των μαθητών Ρωμά στο Σοφό Ασπροπύργου. Τον Νοέμβριο λοιπόν, ο πρόεδρος των Ρωμά στο Σοφό Αστροπύργου ενημέρωσε την περιφέρεια, έκανε ένα έγγραφο στην περιφέρεια, το οποίο και μου κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχε καμία πρόνοια για μεταφορά των μαθητών του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αστροπύργου, την μεταφορά των παιδιών από τον συνοικισμό Σοφό. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί αυτά τα παιδιά φοιτούσαν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, όπου υπήρχε μεταφορά μαθητών, το οποίο βέβαια σχολείο έκλεισε, γιατί ήταν το περίφημο σχολείο γκέτο, για το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ελλάδα είχε καταδικαστεί ήδη 2 φορές. Και παρόλο που και η διευθύντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου απευθύνθηκε και στην αρμόδια Υπουργεία αλλά και στην περιφέρεια, ακόμη και σήμερα δεν έχει πάρει καμία απάντηση. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αν η περιφέρεια σκοπεύει να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να φοιτούν κανονικά οι 50 μαθητές Ρωμά, γιατί αυτή τη στιγμή μεταφέρονται μόνο 7-8 και με ίδια μέσα των γονέων σε καρότσες ιδιωτικών αυτοκινήτων, μόνο στους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Και βέβαια να σας θυμίσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, ότι στην περίπτωση που δεν σκοπεύετε να προβείτε σε κάποια ενέργεια, η περιφέρεια ελέγχεται και ποινικά και πειθαρχικά γι' αυτό. Ευχαριστώ.
κυρία Κουτσούμπα, τελευταία. Κύριε Κουμουτσάκου, έχει καταλάβει την ερώτηση ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Κυρία Κουτσούμπα, τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε, για να μην τοποθετούμε μετά, ότι όντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από όσο ήταν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, και είναι πολύ θετικό που μεταφέρονται 17.131 μαθητές. Θα είναι ακόμα, και να πούμε ένα μπράβο γι' αυτό, θα είναι ακόμα πιο θετικό βέβαια να μεταφέρονται και οι υπόλοιποι 2.000 που έβαλε το θέμα η εκπρόσωπος των γονέων. Και όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Τώρα, ένα αυτό. Δεύτερον, ότι προφανώς, αν είναι να φτιαχτεί επιτροπή ακριβώς για το δημόσιο σύστημα μεταφοράς μαθητών, το οποίο έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θέλει, εμείς θα θέλαμε να συμμετάσχουμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή έχω την εντύπωση ότι το κόστος, το προηγούμενο, πρέπει, και επειδή έχω και μια εικόνα από τους ιδιώτες και τι κάναν ακριβώς, θα ήθελα να μας αναφέρετε, αν τα έχετε πρόχειρα, γιατί εγώ δεν τα έχω πρόχειρα, πόσο κόστιζε η μεταφορά των προηγούμενων που ήταν 11.000 και πόσο θα κοστίσει η μεταφορά των 17.000 μαθητών, για να δούμε αν είναι αναλογικό το πόσο, το τι γινόταν πριν, δηλαδή, αυτό εννοώ. Αν έχει αυξηθεί αναλογικά το κόστος ή αν με διαφορετικούς διαγωνισμούς τελικά μπορούν κάπως οι ιδιώτες να μπαίνουν σε μια τάξη σε μερικά θέματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και εμείς είμαστε με το δημόσιο σύστημα μεταφοράς μαθητών και νομίζω ότι εάν τα βάλουμε όντως κάτω και τα υπολογίσουμε, θα βγει ότι στο τέλος είναι πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο και δωρεάν για όλους. Οι ερωτήσεις ολοκληρώθηκαν. Απαντάει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Καταρχήν, σε σχέση με την Επιτροπή Μελέτης την οποία προτείνουμε, εμείς εισηγηθήκαμε σήμερα την λήψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε κάνει κάποιες διερευνήσεις. Οι φορείς είναι πρόθυμοι, αλλά πριν υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορούν και αυτοί να πάρουν θέση γραπτή και οριστική. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να προχωρήσει. Τώρα, ως προς το ζήτημα το αν είναι προαποφασισμένος ο στόχος. Ο στόχος είναι αποφασισμένος από προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ακριβώς μιλάει για δημόσιο και δωρεάν προφανώς. Αν δεν το είπα, δεν είναι γιατί υπάρχει πρόθεση ανέρεσής του, είναι γιατί είναι στα όρια του αυτονόητου, αλλά δίκιο έχετε και δέχομαι την παρατήρηση της κυρίας Δελή, που μίλησε εκ μέρους της Ομοσπονδίας, ότι παντού... Για δημόσια. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση. Όταν συζητήθηκε το ζήτημα, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω σε ποια συνεδρίαση έγινε αυτό, το φθινόπωρο του προηγούμενου χρόνου. Βεβαίως. 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 Τι εννοείται δημόσια, θα αγοράσουμε πούλμαν. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απαντήσω. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αντιπεριφέρειας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πέρα... Οι απορίες είναι εύλογες, αλλά δεν νομίζω ότι θα βοηθηθούμε σε αυτή τη φάση. Ας ολοκληρώσει τις απαντήσεις του κύριου Αντιπεριφερειάρχης και στην τοποθέτηση ο καθένας. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα των αποζημιώσεων των γονέων, το οποίο τέθηκε επίσης από την κυρία Δελή. Πράγματι, οι αποζημιώσεις των γονέων έχουν αρχίσει ήδη να πληρώνονται. Η κυρία Δελή έθεσε ένα ζήτημα να γίνει πιο απλή διαδικασία. Για να πω την αλήθεια, το έχει ξαναθέσει και δεν έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Απλά είχε την ευγένεια να μην μας το θυμίσει τώρα, το λέω εγώ εκ μέρους σας. Και θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία στις επόμενες εβδομάδες. Δεν περνάει από το χέρι μας, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό το πράγμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ειδικά μαθητικά δελτία. Κοιτάξτε, για τα ειδικά μαθητικά δελτία εμείς είχαμε κάνει μεγάλη πρόβλεψη φέτος, αλλά η οποία δεν επαληθεύθηκε. Ο πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι πολλά παιδιά πάνε πια με τη δημόσια σύμβαση, αντί να πηγαίνουμε το λεωφορείο. Έχουμε καλύψει αυτή την ανάγκη. Σε όσα παιδιά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τους βολεύει, τους εξυπηρετεί η συγκοινωνία, βεβαίως ειδικά μαθητικά δελτία.
Σε κάποια προηγούμενη σύσκεψη που είχε γίνει και είχατε πάρει μέρος, είχατε πει να γίνει και μία προπαγάνδηση για να ενημερωθεί ο κόσμος. Να το κοιτάξουμε, το σημειώνουμε, αλλά εμείς και ποσό προϋπολογισμού και πρόβλεψη ως προς την ποσότητα έχουμε επαρκή. Ο καθένας ας συμβάλλει στη δημοσιοποίηση και θα δούμε και πώς θα το πει πιο έντονα την επόμενη χρονιά πια, φαντάζομαι, και η περιφέρεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παιδιών τα οποία, του σχεδιασμού, ας το πω έτσι, για την σχολική χρονιά 2015-2016. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε, επειδή είναι συγκεκριμένο, είναι τα δρομολόγια της φετινής χρονιάς. Και δεν θα ήθελα να γυρίσω στα δρομολόγια του 2013. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε ένας σχεδιασμός που σε αρκετά ζητήματα είχε πρόβλημα. Σήμερα έχει γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός με τη συνεργασία των σχολικών μονάδων και των συλλόγων γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτός ο σχεδιασμός, παρότι έχει ακόμα προβλήματα, έχει αντιμετωπίσει τον κύριο όγκο των προβλημάτων. Δεν είναι το ζήτημα ότι εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε στα 19.000 παιδιά στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη για 19.000 παιδιά. Θα βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε και στις 19 και στις 20.000, εφόσον υπάρχει αυτή η ανάγκη. Θα την καλύψουμε την ανάγκη. Την πραγματική κοινωνική ανάγκη δεσμευόμαστε ότι θα την καλύψουμε. Και θέλω να σας πω ότι φέτος, εντάξει, φτάσαμε στις 17.000 και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα που έρχεται θα έχουμε καλύψει το σύνολο των ετοιμάτων. Σήμερα είμαστε αυτή τη στιγμή όμως στο 97% των ετοιμάτων. Δηλαδή αυτό το οποίο υπολείπεται είναι περίπου ένα 3%. Δεν είχαμε αιτήματα για 19.000. Δεν μας ήρθαν τέτοια αιτήματα. Άρα πώς να πω εγώ να πάμε στις 19.000 όταν δεν έχουν έρθει τέτοια αιτήματα. Καταλαβαίνω ότι σε μερικές περιπτώσεις, όπως το μουσικό σχολείο του Πειραιά, τα αιτήματα να μην έφτασαν σε μας ακριβώς όπως πρωτοδιατυπώθηκαν, όπως ήταν οι ανάγκες, να το εξετάσουμε. Αλλά δεν είναι αυτή η γενική εικόνα. Δηλαδή αν το σύνολο των αιτημάτων αφορά 17.500 παιδιά και κάπου έχουμε κάνει λάθος και το έχουμε υποτιμήσει, το 17.5 θα γίνει το πολύ 18, δεν θα φτάσουμε στις 19.000. Είμαστε εδώ όμως να ακούσουμε τις προτάσεις σας και είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις και στις παρατηρήσεις σας να κάνουμε δεκτά όλα τα εύλογα αιτήματα και να τα θέσουμε εντός του σχεδιασμού. Σε αυτό το πράγμα δεσμευόμαστε. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα των Ρωμά, το οποίο έθεσε η κυρία Γιαννακάκη, επιτρέψτε μου να πω ότι το ζήτημα δεν το γνωρίζω συγκεκριμένα. Θα πει η κυρία Νοδάρα μετά και ο κύριος Βασιλείου. Εντάξει, σας είδα που θα απαντήσουν. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ πολιτικά να δεσμευτώ είναι το ότι θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε, και η ενημέρωση την οποία έχω είναι ότι στα σχολεία του Ασπροπύργου, στα οποία πηγαίνανε και παιδάκια Ρωμά αρκετά, υπήρχε πρόβλημα και δεν πηγαίνανε κάποιοι λεωφορείουχοι κτλ. Παρεμβήκαμε και έτσι αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Σε προηγούμενη δηλαδή εικόνα των δρομολογίων που σας έδωσα, τώρα σε αυτήν είναι μόλις 73 παιδιά στη Δυτική Αττική, αν δεν κάνω λάθος, το λέω και απ' έξω το νούμερο, 74 παιδιά, αλλά ήταν 400 παιδιά στις αρχές Δεκεμβρίου. Από το 400 φτάσαμε στο 400 παιδιά μη εξυπηρετούμενα στις 9 Δεκεμβρίου, με τα στοιχεία που είχαμε στις 9 Δεκεμβρίου. Φτάσαμε στο 74 ακριβώς, αυτή είναι η ενημέρωση την οποία έχω, γιατί αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των παιδιών της περιοχής που κατοικούν οι Ρωμά. Και έτσι πηγαίνουν τα παιδιά αυτά σχολείο. Τώρα, αν έχει μείνει κάποιο ένα σχολείο, αν κατάλαβα καλά ότι αναφέρεστε, βεβαίως θα πέσουμε πάνω και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση ταχύτατα, όχι γιατί έχουμε ποινικές και άλλες ευθύνες, αλλά γιατί είναι η συνείδησή μας που μας επιβάλλει να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το κόστος, δεν έχω συγκριτικά στοιχεία να σας πω σε σχέση με το ακριβή συγκριτικά στοιχεία.
Το κόστος φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 14 εκατομμύρια. Είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ η αίσθηση την οποία έχω είναι ότι το μεταφορικό έργο πάνω κάτω έχει μείνει το ίδιο. Ο αριθμός των δρομολογίων φέτος είναι κατά τη μεγαλύτερος, αλλά ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά σε αρκετές περιπτώσεις. Θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια πιο ακριβή προσέγγιση στη συνέχεια. Πάντως, ο έλεγχος του κόστους, ο οποίος έχει επιτευχθεί λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών, εμπειρικά, ας το πω έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερος από το ενδεχόμενο μικρότερο μέγεθος του μεταφορικού έργου. Δηλαδή έχει γίνει οικονομία, να το πούμε με απλά λόγια. Και τέλος, με συγχωρείτε, ακόμα κάτι τελευταίο, αλλά όπως το είπατε τώρα, διακόψατε και... Εντάξει, ήθελα να θέσω ακόμα ένα σημείο. Με ενδιαφέρει, αν θέλει η κυρία Νοδάρα και ο κύριος Βασιλείου, νομίζω. Όχι. Να συμπληρώσουν για το ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Νοδάρα. Όχι. Θα στις τοποθετήσεις και τα λοιπά. Ωραία. Ξεκινάνε οι τοποθετήσεις, η αρχή των παρατάξεων για την Αττική, ο υποφαινόμενος, ο κύριος Δαμάσκος. Κυρία Νοδάρα, ο κυψιακός παράγοντας είναι το λάβος, να δώσει μια απάντηση. Α, είναι το κυψιακό, εντάξει, θα ξεχωρίσω. Κυρία Νοδάρα, έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε λίγο σε αυτό το ζήτημα. Με συγχωρείτε. Ναι, εντάξει, και εγώ θέλω. Καλησπέρα. Ήθελα να απαντήσω για τους Ρωμά. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιδάκι Ρωμά που να μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Από το Σοφό το δρομολόγιο μπήκε το 12ο μήνα και γίνεται κανονικότητα από την εταιρεία Παπαδάκη. Οπότε δεν έχουμε καμιά εκκρεμότητα με αυτό το δρομολόγιο. Αυτό ήθελα να πω. Και ότι ο αριθμός των παιδιών που μεταφέρονταν πέρσι με φέτος είναι σχεδόν το ίδιο. Γιατί φέτος έχουμε λίγα περισσότερα μαθητικά δελτία. Είναι γύρω στις 3,5 με του ΚΤΕΛ τα μαθητικά δελτία των νησιών και όλα και του ΟΑΣΑ. Αυτό. Και να σας πω εγώ συμπληρωματικά, το στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι ότι έχουμε ήδη ένα ολοκληρωμένο μητρό δρομολογίων, έχει συγκροτηθεί από την υπηρεσία της οποίας προείσταται η κυρία Νοδάρα και η κυρία Τζανέτου. Το μητρό αυτό θα αναρτηθεί ενδεχομένως αύριο, ενδεχομένως την Δευτέρα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δημοσιοποιηθεί το συνολικό μητρό και έτσι κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει όλη την ενημέρωση σε σχέση με τα δρομολόγια, ακόμη και τη διαδρομή και τα χιλιόμετρα και την τιμή και τις ώρες που γίνεται το δρομολόγιο, τα πάντα. Και το συνολικό κόστος. Όλα, εκτός από... για τα Ρωμά μιλάω. Υπάρχουν τώρα κάποια που είναι γύρω στα 20 με 30 που δεν έχει βρεθεί μειοδότηση ακόμα. Αλλά για τα Ρωμά όλα. Στις 9... Και από το Σοφό και από το Βλυχό. Μετά. Ναι. Μετά. Έγινε. Έχει γίνει πολύ καιρό. Ειδικά το ειδικό σχολείο είναι από τις αρχές του διαγωνισμού. Από τον πρώτο πρόχειρο ή το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απαντήσεων. Κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Δαμάσκος. Σας είδα. Η κυρία Αγγελονίδη, άλλος ομιλητής. Ο κύριος Δαμάσκος και η κυρία Αγγελονίδη. Να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Οι εκλογές τελείωσαν. Και οι περιφερειακές και οι βουλευτικές. Προσωπικά εύχομαι και η Περιφερειακή Αρχή, αλλά το έχω ξαναπεί, και η νέα κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναπεί, να κάνει ό,τι καλύτερο αντίστοιχα για την Αττική και τη χώρα και για τους πολίτες της. Σε αυτή τη βάση προτείνω να αφήσουμε εκτός τον προεκλογικό λόγο, γιατί και λόγω και της κατάστασης που περνάει η χώρα ακούγεται και λίγο παροχημένος κατά την άποψή μου και ανούσιος, και αγαπητοί συνάδελφοι μπορεί σε λίγο καιρό να σας εκθέτει κιόλας. Είστε διοίκηση και έχετε κάθε μέρα να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα όπως τα περιέγραψε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, και σας λέω ευθασώς κύριε Αντιπεριφερειάρχη ότι εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό, όποτε θελήσετε και αρρωγή στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε καθημερινώς. Να συνδράμουμε και με την παρουσία μας και με την εμπειρία μας και με ό,τι είναι χρήσιμο. Γι' αυτό θεωρώ
ότι όλη αυτή η ρητορική περί μνημονιακών ανατροπών, μνημονιακών σχεδιασμών δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα όταν εσείς ο ίδιος στην τοποθέτησή σας παραδέχεστε ότι ο αριθμός των μαθητών από τις 11.000 στις 17 ή 18 προέκυψε από την κοία που έβγαλε η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο. Καθυστερημένα, προφανέστατα. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ως περιφέρεια, δεν είχατε κανένα δικαίωμα να αυξήσετε τον αριθμό των μαθητών αν αυτό δεν υποστηριζόταν από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Άρα αυξήσατε τον αριθμό των μαθητών και τον πήγατε στις 17 και στις 18.000 βασιζόμενο στην νομοθετική ρύθμιση. Και δεν θα μπορούσατε να κάνετε αλλιώς δεν θα μπορούσατε να πληρώσετε. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι και το Μάιο οι 11.000 είχαν προκύψει γιατί σε αυτό δεν είχαν συμπεριληφθεί τα μουσικά σχολεία, τα διαπολιτισμικά, μια σειρά σχολείων οι οποίοι τότε η νομοθεσία προέβλεπε να ρυθμιστούν με μια ξεχωριστή νομοθεσία. Λέμε τώρα ότι για πρώτη φορά έγιναν διαγωνισμοί και για πρώτη φορά η περιπέρεια αρχίζει να εξοικονομεί χρήματα. Τώρα αυτό δεν μπορεί να στέκει πουθενά. Όταν ξέρετε ότι την περίοδο της κρίσης κάθε χρόνο ακόμα και με νομοθετικές ρυθμίσεις υποχρεώνονταν το κόστος να κατέβει 20-25%. Και άλλωστε μιλάτε για διαγωνισμούς που πρώτη φορά γίνονται και ότι πλέον δεν γίνονται παρατάσεις, ότι όταν εσείς ο ίδιος είπατε θα παρατείνουμε τώρα το Φεβρουάριο, θα αποφασίσει ο Υπουργός για να παρατείνει τις υπάρχουσες μεταφορές. Ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα το θέμα που έχει διαχρονικά η αυτοδιοίκηση με τις μεταφορές. Είναι ένας μεσάζοντας. Παίρνει τα χρήματα από το Υπουργείο, έχει το βάρος των διαγωνισμών για να προκύψουν φτηνές διαδρομές και να καλύψει όλα τα παιδιά, και ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε τα νομοθετικά εργαλεία ούτε τα χρήματα, προσπαθεί σε αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται. Και αυτό διαχρονικά αναγνωρίζεται στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και όλας η τοποθέτηση προσωπική ήταν ότι ήταν σωστή η πρόβλεψη του Καλλικράτη να πάνε οι μεταφορές στους δήμους, οι οποίοι και γνωρίζουν καλύτερα τις μεταφορές τους, δηλαδή τα δρομολόγια, τα εσωτερικά τους, και ξέρουν καλύτερα οικογένειες και παιδιά. Τώρα, γιατί αυτό δεν προέκυψε, δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να κάνω εγώ δική μου ανάλυση, αλλά εγώ επιμένω ότι ο Δήμος και ο κάθε Δήμος ξεχωριστά είχε καλύτερη δυνατότητα να, σε αυτό το πράγμα να ανταποκριθεί. Εμείς και στην Επιτροπή που είπατε και σε ό,τι χρειάζεστε μπορούμε να συμμετέχουμε. Όχι όμως όταν αυτό έχει ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Δεν εξηγήσατε επαρκώς, είπατε ότι υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Αφιβάλλω αν αυτό που εσείς εννοείτε ως δημόσια μεταφορά το προσδιορίζει. Αν όμως συμμετέχουμε σε μια επιτροπή με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν έχουμε αυτή τη διάθεση. Και να σας πω και κάτι, αν εσείς δημόσια μεταφορά εννοείτε να αγοράσουμε πούλμαν, να προσλάβουμε οδηγούς, να στήσουμε συνεργεία, να τα επισκευάζουμε και όλο αυτό το πλαίσιο, σας λέω εκ των προτέρων ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Αν εννοείται μια άλλη μορφή, έναν δημόσιο φορέα τον οποίο θα τον στήσει η κυβέρνηση και εμείς θα παίζουμε κάποιο ρόλο, να συζητήσουμε τι είναι αυτό. Αλλά σε συζήτηση, αν έχετε προκαθορισμένη άποψη για το πώς θα κινηθούν οι μεταφορές και την συμμετοχή μας, τι θέλετε για άλλοθι ή για συμπλήρωμα σε αυτή την άποψη, σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε σε οτιδήποτε είναι ανοιχτό, είναι διάλογος και βοηθάει τη μεταφορά των μαθητών. Και θα πω για άλλη μία φορά από αυτό το βήμα. Η μεταφορά των μαθητών πρέπει να γίνεται ορθολογικά και βάσει των πραγματικών αναγκών. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος ετησίως θα μπορούσε να γίνονται σχολεία. Σχολεία που είναι δίπλα στα παιδιά, για να μην χρειάζονται να μεταφέρονται. Η εξοικονόμηση 2 και 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μπορεί να δίνει σχολεία, για να μην χρειάζονται οι μαθητές να πηγαίνουν μεγάλες αποστάσεις. Έχει σημασία η ορθολογική μεταφορά και ο τρόπος αυτός πρέπει να κριθεί. Εγώ δεν ξέρω για ποιος μιλάει και για ποια κυβέρνηση. Εγώ συγγνώμη, αλλά εδώ δεν εκπροσωπώ καμία κυβέρνηση. Εσείς αν εκπροσωπείτε είναι δικό σας θέμα.
Κλείνοντας, Πρόεδρε, απλώς να επισημάνω ότι μια επιτροπή μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα μπορεί να έχει, γιατί όπως ξέρετε την νομοθετική δυνατότητα την έχει η κυβέρνηση και δεν την έχει η περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγγελογίδη. Τι θέλετε, κύριε Δήμο? Προηγουμένως η κυρία Νοβάρα, σε ό,τι αφορά για τα πρακτικά, το ειδικό σχολείο της Ελευσίνας, υπάρχει αίτημα για το ειδικό σχολείο Ελευσίνας, δεν εξυπηρετούνται κάποια παιδιά. Προφανώς δεν το ήξερε και θα ήθελα και τα πρακτικά να το αναφέρει. Κυρία Νοδάρα, πάρτε το μικρόφωνο για τα πρακτικά. Για τα πρακτικά. Μιλήστε στο μικρόφωνο, κυρία Νοδάρα. Εκεί έχει μικρόφωνο. Λοιπόν, στο ειδικό σχολείο Ελευσίνας γίνονται λοιπόν τα δρομολόγια από την αρχή της σχολικής χρονιάς, γιατί είχε αρκετά δρομολόγια. Ένα νέο αίτημα λοιπόν που υπήρχε, δόθηκε, μάλλον βόδωσε χτες, το δώσαμε στον κύριο Παπαδάκη και έτσι από... Όταν δοθεί εντολή, όταν φέρει τα χαρτιά του ο κύριος Παπαδάκης, θα αρχίσει και το δρομολόγιο. Η κυρία Αγγελονίδη. Χαίρετε. Είναι η πολλωστή φορά που σε Περιφερειακό Συμβούλιο συζητάμε το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, που κάθε χρόνο παρουσιάζεται όλο και πιο οξυμένο. Πιστεύουμε πως απότερο στόχος σταδιακά, συνολικότερα της γενικότερης πολιτικής, είναι να μεταφερθεί και αυτή η ευθύνη του κράτους και το κόστος μεταφοράς ολοκληρωτικά στους γονείς. Ο Καλλικράτης και το αυτόνομο αποκεντρωμένο και τα δύο σε εισαγωγικά σχολείο λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από το 2009 η μεταφορά των μαθητών συνεχίζεται με παρατάσεις των συμβάσεων, με την ψυχή στο στόμα κάθε φορά και διαρκείς πιέσεις από τους γονείς. Σε δύο μέρες, μεθαύριο, λήγει και η φοιτητική σύμβαση. 627 δρομολόγια στην περιφέρεια Αττικής. Η ΚΙΑ 24.013 στην ουσία καταργούσε τη μεταφορά βάζοντας τα χιλιομετρικά όρια, υπόθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Μπορεί φέτος να μην τέθηκαν, αλλά η ΚΙΑ δεν έχει καταργηθεί, όπως και το όλο πλαίσιο που αφορά το μέγιστο αυτό θέμα προσέγγισης των μαθητών στα σχολιά τους. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας? Καταρχάς, να παρατεθούν συμβάσεις στο τέλος του σχολικού έτους 2014-15. Δεύτερον, θεωρητικά τα διάφορα κολλήματα δημοσιονομικής ρήτρες, υπέρβαση του προπολογισμού κτλ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Από το πλεόνασμα λοιπόν της περιφέρειας θα πρέπει να δοθούν τα επιπλέον κονδύλια που χρειάζονται για αυτό το θέμα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τρίτον, πρέπει να καλυφθούν όλα τα δρομολόγια που υπήρχαν το 2013, όπως επίσης να πάρθουν υπόψη και οι νέες ανάγκες που διαρκώς δημιουργούνται κάθε χρόνο και στη βάση αυτή να κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Τέταρτον, να πληρωθούν τα όποια χρέη, όπως και να δοθούν άμεσα οι χρηματικές αποζημιώσεις στους γονείς που τις δικαιούνται. Εννοείται βέβαια ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταφορές με πάσης φύσεως ιδιώτες για ευνόητους λόγους. Πέμπτον, εννοείται επίσης ότι πρέπει να καταργηθεί απαράδεκτη κοία που αναφέρθηκε πριν, που ουσιαστικά καταργεί τη μεταφορά μαθητών με σύμβαση δημόσια, όπως και η συμπληρωματική της που χρυσώνει το χάπι με το ειδικό μαθητικό δελτίο μεταφοράς. Έκτον, δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η μεταφορά μαθητών να αφήνεται στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της αγοράς εν ολίγης, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια, να σημειώσουμε ότι έχει τσεπώσει 2 δις και τον κάθε λεκέως εκβιασμό που δεχόμαστε από αυτούς. Στην επιβάρυνση και με αυτόν τον τρόπο της λαϊκής οικογένειας. Χιλιάδες ώρες μαθημάτων χάνονται κάθε χρόνο. Στις δε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο λαός μας, αυτή η κατάσταση συντελεί στην αύξηση της σχολικής διαρροής και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αυτός όμως είναι ο καπιταλισμός, τέτοιες είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και η νέα συγκυβέρνηση πίνει νερό στο όνομά της. Έβδομον, χωρίς ενιαίο κρατικό φορέα για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών με απευθείας κρατική χρηματοδότηση, το πρόβλημα θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να λυθεί. 8. Να σημειώσουμε επίσης ότι πρέπει το θέμα αυτό να είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και όχι των περιφερειών, και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και να υπάρξει τέτοια πρόταση από την περιφέρεια, που πρέπει συνολικά να αναλάβει τη μεταφορά ανεξάρτητα από τις χιλιομετρικές αποστάσεις. 9. Διευκολύνσεις και ειδικά μαθητικά δελτία πρέπει να δοθούν σε όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη μεταφοράς, όπως παραδείγματος χάρη μαθητές των ΕΠΑΛ. Μπορεί μέχρι την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
το θέμα της παράτασης και να έχει ολοκληρωθεί και να δοθεί λύση για φέτος. Άμεσα όμως θα πρέπει να δούμε το θέμα να εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών για την επόμενη χρονική, σχολική χρονιά. Αλλιώς από το Σεπτέμβριο θα κουβεντιάζουμε πάλι τα ίδια. Όσον αφορά το θέμα της επιτροπής που μπαίνει και από την εισήγηση, θεωρητικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις επιτροπές μελέτης διαφόρων ζητημάτων. Έχουμε όμως μια αρχή η οποία λέει ότι για όλα αυτά θα πρέπει να λυθεί το ποιος θα πληρώνει. Και αυτός κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι το κράτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει εδώ μια ολοκληρωμένη συζήτηση που να αφορά το χαρακτήρα, το περιεχόμενο του όλου θέματος αυτό της μεταφοράς των μαθητών. Μια πρόταση που θα έρθει από την περιφερειακή διοίκηση σε σχέση με το ποιος αποφασίζει, ποιος πληρώνει και όλα αυτά. Γιατί εδώ ακόμα στην Επιτροπή βλέπουμε ότι θα συμμετέχουν και μεταφορείς. Μπαίνουν λοιπόν διάφορα ζητήματα. Και βέβαια το υπαριθμόν ένα για μας που είναι ότι πρέπει συνολικά την εποπτεία να την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτή τη λογική θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Αγγελονίδη. Άλλος πρωτομιλητής. Ο κύριος Βασιλείου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή ο κύριος Δαμάσκος μίλησε για μεσάζοντες, θα έλεγα δεν είμαστε ούτε μεσάζοντες, κύριε Δαμάσκο, διότι ένας μεσάζοντας αγοράζει φτηνά και πουλάει ακριβά. Μεταφορικά λοιπόν μιλώντας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την 1η Σεπτέμβρη που έχουμε αναλάβει, για το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, διότι ήταν άλυτο ουσιαστικά, έχουμε ουσιαστικά εξαντληθεί. Έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, το γνωρίζετε αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Νουδάρα και τον κύριο Μακρύ σε εμάς και την κυρία Φραγιαδάκη, οι οποίοι τα έχουν εργαστεί και έχουν δουλέψει μέχρι και χθες, και θα πω γιατί και χθες. Δεύτερον, καλύφθηκα από την κυρία Νοδάρα για το θέμα των Ρωμά, είναι έτσι όπως τα είπε, έχει λυθεί το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Και τρίτο και τελευταίο, μέχρι χθες υπήρχαν με καινούργια αιτήματα το ειδικό σχολείο Ελευσίνας με 16 άτομα συν συνοδό, το γυμνάσιο Μαγούλας με 55 άτομα και ένα ταξί στη Μάντρα με 3 για τη μεταφορά τριών παιδιών, τα οποία χθες τελειώσανε και έτσι έχει κλείσει ο κύκλος μεταφοράς των μαθητών στη Δυτική Αττική. Απλώς θέλω να πω ότι την περασμένη εβδομάδα, λειτουργώντας με τους νόμους του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί αυτό έχουμε και δεν έχουμε σοσιαλιστικό σήμερα, δικαιολογημένα επειδή δεν είχαν πληρωθεί λόγω της άθλιας νομοθεσίας η οποία υπάρχει και η οποία δεν σε αφήνει να κάνεις όχι βήμα, ένα πόντο, δεν είχαν πετρέλαια να βάλουνε. Ένας από τους ιδιοκτήτες των Πούλμαν και σε σύσκεψη δική η οποία έγινε και με παρέμβαση δική μας δώσανε άλλοι ιδιοκτήτες Πούλμαν πετρέλαιο και έτσι η απειλή να μην συνεχιστούν η μεταφορά των μαθητών απεφεύχθη και συνεχίστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς χαίρομαι και συγχαίρω και με τη σειρά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους και πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας και διοικητικό που πραγματικά κατάφεραν να είναι το κλίμα αυτό που βλέπετε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδόν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και αυτό ήταν μια τιτάνια προσπάθεια που έγινε για πρώτη φορά στην περιφέρεια. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μας αδικεί πραγματικά ο κύριος Δαμάσκος με αυτά που είπε, ότι αν είναι προεκλογική λόγη και όλα αυτά πράγματα. Όχι, είναι δουλειά, κύριε Δαμάσκο, που κάναμε. Ο διαγωνισμός που κάναμε σε φέτος έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία εδώ της περιφέρειας και των μεταφορών. Και επειδή έχετε κάνει και αντινομάρχη και είσαστε και στην Ομαρχία Ανατολικής Αττικής, τα ξέρατε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τις μεταφορές τις έκαναν οι νομαρχίες.
αποφασίστηκε με τον Καλλικράτη να δοθούν στους Δήμους, επειδή 1η-9η του 2011 που είχαν αναλάβει οι Καλλικρατικοί Δήμοι από 1η του 1ου ήταν αδύνατο να γίνουν διαγωνισμοί, δόθηκε παράταση στο διαγωνισμό μάλλον στις μεταφορές όπως τις είχαν οι νομαρχίες. Στη συνέχεια από πλευρά στο Δήμο, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε διαγωνισμούς, ήταν τόσο ασαφές το καθεστώς που ήταν αδύνατο να κάνουμε διαγωνισμούς. Στέρναμε στο ελεκτικό συνέδριο και μας αγγύριζε πίσω διότι δεν προβλέπανε καν οι νομοθεσίες ή διαπιστωτικές πράξεις που θα έπρεπε να είχαν υπογραφεί να μας δοθούν οι δυνατότητες στην πρωτοβάθμια να γίνουν οι διαγωνισμοί. Και τα θυμόσαστε αυτά. Γι' αυτό ξανανεώθηκε οι μεταφορές για τις νομαρχίες για άλλες 2 χρονιές και φτάνουμε φέτος, γιατί πάρα πολύ σωστά ο κύριος Καραμάνος είπε ότι ήταν μνημονιακή πολιτική την οποία και αντιστρέψαμε ή ανατρέψαμε, όπως θέλετε. Με την Κία που είχε ψηφιστεί και έβαζε τις χιλιομετρικές αποστάσεις, εξαιρέθηκε περίπου το 40% των δρομολογίων αυτών που είχε ανάγκη πραγματικά η κοινωνία, που είχαν είμαι προτάσει το διευθυντών και το σχολείο, δεν ήταν μέσα στο διαγωνισμό. Αν δείτε τον πίνακα που σας έχουμε δώσει στην Ανατολική Αττική, από τα 301 δρομολόγια που ήταν εγκεκριμένα, η προηγούμενη αρχή, την οποία, περιφερειακή αρχή, την οποία εσείς εκπροσωπείτε, είχε δημοπρατήσει μόνο 209 δρομολόγια από τα 301. 91 ήταν ανύπαρκτα. Αυτά τα παιδιά δεν θα κουβαλιόντουσαν. Γι' αυτό λέμε ήταν μια μνημονιακή πολιτική που βάλανε λεφτά κάτω. Πόσα λεφτά θα κόψω τόσα. Ένα λεπτό. Με δική μας παρέμβαση άλλαξε που πήγαμε στον Υπουργό, τον κύριο Ντινόπουλο, και τον ενημερώσαμε ότι το 40% των δρομολογίων. Ο κύριος Ντινόπουλος έτριβε τα χέρια του τότε, διότι έλεγε τι καλά έχουμε κόψει 40% σε σχέση με πέρσι. Νούμερα τον ενδιέφερα, όχι παιδιά. Όταν του εξηγήσαμε ότι το 40% των παιδιών δεν θα μετακινηθούν καθόλου διότι δεν έχουν μπει καν στο διαγωνισμό, τότε κατάλαβε ότι είχε κόψει λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά είχαν ένα αντίκρισμα τεράστιο στην κοινωνία. Αυτή την προσπάθεια κάναμε εμείς λοιπόν διαπυρός και σιδήρου και την εφέραμε σε πέρας. Βεβαίως, βλέπω εδώ για Ανατολική Αττική, 12 δρομολόγια ακόμα δεν γίνονται. Είναι όμως μια τεράστια επιτυχία από κυριολεκτικά από το 0, από τα 301 δρομολόγια. Μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή από τα 290. Και αυτά υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που δεν γίνονται και πιο πολύ είναι τεχνικοί, επειδή σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια οι μεταφορείς δεν μπορούν να μπουν σε στενούς δρόμους κτλ. Όμως το αποτέλεσμα αυτό είναι θετικό και αυτό τουλάχιστον είναι που αποτιμάται. Ολονών μας τελειώνοντας, το άγχος είναι αυτό να μην επαναληφθεί. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι δόθηκε παράταση πλέον των δρομολογίων αυτών και σκεφτείτε ότι κάνουμε περισσότερα δρομολόγια από ό,τι έκανε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή με λιγότερα χρήματα. Γιατί ο προϋπολογισμός, αν δεν κάνω λάθος, που μου εγκρίθηκε φέτος, ήταν γύρω στα, η επιχορήγηση γύρω στα 23 εκατομμύρια, 6% κομμένη, γιατί είχε και περικοπή, σε σχέση με το 2013-2014, και βγάλαμε πολύ περισσότερα δρομολόγια χωρίς ακόμα να έχουμε καλύψει αυτό το budget. Και αυτό είναι το θετικό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε, και τελειώνω με αυτό, και γι' αυτό και ζήτησα και εγώ να είμαι στην Επιτροπή, σας καλώ όλους να μπούμε, να βάλουμε τους κανόνες, να μην ξαναδημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο που εμείς βρήκαμε. Δεν βρήκαμε απλά ένα κακό διαγωνισμό. Βρήκαμε να μην έχει γίνει διαγωνισμός. 1η Σεπτέμβρη και 10 ξεκινάγαν τα σχολεία. Βρήκαμε δρομολόγια να μην έχουν δημοπρατηθεί καν. Και πέσαμε πραγματικά στη φωτιά και το επιλύσαμε. Γι' αυτό λέω ότι μας αδικείτε με αυτά που είπατε, κύριε Δαμάσκο. Πιστεύουμε όμως να σας έχουμε κοντά, να μην έχει δημιουργηθεί πρώτη ξανά τέτοιο πρόβλημα μέχρι της οριστικής επιλύσεως, τουλάχιστον 1η Σεπτέμβρη, να γνωρίζουμε από τώρα ότι τα λεωφορεία, σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολικών μονάδων, των διευθυντών αλλά και των συλλόγων, θα έχουν ικανοποιηθεί. Και αυτό τουλάχιστον παλεύουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Τζόκα, έχετε ζητήσει το λόγο ή όχι? Όχι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεταφορά των μαθητών εδώ και τα τελευταία χρόνια ταλανίζει. Δεν έχει ξεκινήσει ποτέ, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ στις 11 Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε και τα σχολεία. Και αυτό είναι το στίχημα που βάζουμε, το είπε και ο κύριος Καραμάνος, αυτό είναι το στίχημα της νέας χρονιάς. Να αρχίσει κανονικά η μεταφορά μαθητών, να αρχίσει μαζί με τα σχολεία. Γιατί η μεταφορά των μαθητών δεν είναι ένα διαδικαστικό θέμα, είναι ένα βαθύτατο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.
έχει να κάνει και με το δικαίωμα στη μόρφωση που λέμε, αλλά έχει να κάνει και με το δικαίωμα στη ζωή για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία κλείνονται στο σπίτι τους και δεν έχουν ζωή. Δεν μπορούν να μεταβούν στο σχολείο. Πώς αντιμετωπίστηκε, εφόσον μόνο και μόνο δεν άρχιζε όταν αρχίζουν τα σχολεία, αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα και αντιμετωπίστηκε και με τη μεταφορά από τον έναν φορέα στον άλλον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε αυτό που είπε ο κύριος Φιλίππου, όταν δόθηκε με τον Καλλικράτη στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και μετά από ατελέσφορες διαδικασίες ξαναπέρασε στην δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Τον τελευταίο χρόνο όμως, όπως επισημάνθηκε, έγινε ένα ακόμα χειρότερο. Έγινε επιχείρηση να γίνουν περικοπές σε ένα ζήτημα που δεν μπορεί να σηκώσει περικοπές. Το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών, όπως αναφέρθηκε με το νόμο 24.001 του 2013. Αυτός ο νόμος, βέβαια, όπως είπε ο κύριος Δαμάσκος, ανακλήθηκε στη συνέχεια μετά από πιέσεις. Αλλά ανακλήθηκε πότε? Ανακλήθηκε αφού είχαν αρχίσει τα σχολεία, είχε περάσει ο χρόνος και ήδη είχαν ταλαιπωρηθεί οι μαθητές και ανακλήθηκε κάτω από την πίεση που ασκήθηκε. Γιατί με την Κία του 2013 υπήρχε αποκλεισμός με κριτήρια τα οποία κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί ήταν κριτήρια γραφείου και όχι πραγματικότητας και ζωής. Αποκλείστηκε το 50% των μαθητών που έπρεπε να μεταφέρονται. Αυτές τις μεγάλες λοιπόν δυσκολίες, ξεπεράστηκαν και ξεπεράστηκαν και με την ανάκληση αυτή τη σκία, με την επιμονή, ξεπεράστηκαν και με το διπλασιασμό των μαθητών, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Καραμάνο, ξεπεράστηκε και τώρα με την παρέμβαση που κάναμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν τονίστηκε ιδιαίτερα, την παρέμβαση την είχαμε κάνει πριν από τις εκλογές και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τη δεχόταν την παράταση. Δηλαδή μην θεωρείτε αυτονόητη τη λύση ότι η παράταση έγινε αποδεκτή. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Έγινε αποδεκτή από αυτή την κυβέρνηση. Έγινε αποδεκτή μέσα σε αυτές τις μέρες, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα? Θα έλεγα ότι η πολυδιάσπαση δεν είναι τις περισσότερες φορές αποκέντρωση, τις περισσότερες φορές δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι τα σχολεία ως οικείματα ανήκουν στους Δήμους. Το πρόγραμμα των σχολείων ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, η μεταφορά των μαθητών ανήκει στην αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού και πάει λέγοντας. Δηλαδή υπάρχει μια πολυδιάσπαση μη πολλές φορές ελεγχόμενη. Η πρόταση που κατατέθηκε από τον κύριο Καραμάνο είναι η αναζήτηση του τρόπου να επιληθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Και είναι λάθος να λέμε ότι συστήνεται μια επιτροπή από την περιφέρεια χωρίς να έχει πολιτική κατεύθυνση. Όπως τονίστηκε σε ερώτηση. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι δεν μπορεί να συστήνονται επιτροπές χωρίς να έχουν πολιτική κατεύθυνση, συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, και εδώ η πολιτική κατεύθυνση είναι δημόσιος φορέας και δωρεάν. Αυτή είναι πολιτική κατεύθυνση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την κατεύθυνση συστήνεται η Επιτροπή. Αλλιώς η Επιτροπή θα ήταν μια Επιτροπή βιτρίνα. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο για μέσα ο κύριος Δαμάσκος πάλι και θα κλείσει ο κύριος Καραμάνος.
Δύο κουβέντες μόνο. Καταρχάς, σε αυτό που είπε ο κύριος Βασιλείου περί μεσάζοντα και ότι ο μεσάζοντας έχει κέρδος, έχει δίκιο. Η σωστή ετυμολογική απόδοση είναι ενδιάμεσος. Προφανέστατα είμαστε ενδιάμεσοι, όμως η ουσία δεν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είμαστε η ενδιάμεση του κράτους και των μεταφορέων και των σχολείων. Δεύτερον, κύριε Φιλίππου, έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια και νομίζω εκατέρωθεν έχουμε αποδείξει καταρχάς την αυτοδιοικητική διάθεση που έχουμε και ότι συνήθως αυτά που λέμε είναι σε ειλικρινή τόνο. Δεν έχω σκοπό να αδικήσω κανένα και δεν νομίζω ότι αδικώ. Νομίζω ότι απλώς διαβάζουμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Εγώ λέω ότι στο τέλος, έστω και καθυστερημένα, η κυβέρνηση διόρθωσε ή άλλαξε αυτή την κοία που απέκλειε μία σειρά μαθητών από τη μεταφορά. Εντάξει, εσείς λοιπόν διαβάζετε ότι κάτω από την πίεση της περιφέρειας, κάτω από την πίεση του κόσμου, ένα λεπτό μου, δύο κουβέντες θα πούμε, αναγκάστηκε να το κάνει. Εγώ σας λέω όμως ότι τελικά, αν ήταν μια σκληρή μνημονιακή δέσμευση, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Άρα, βρήκε τον τρόπο υπό το βάρος της πίεσης, υπό το βάρος της πίεσης της δικής σας, δεν έχει σημασία, όμως μην αδικούμε και τον κύριο Τινόπουλο, που δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ. Έκανε στο τέλος αυτό που έπρεπε. Καθυστερημένα, και μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην μεταφορά των υπολείπων μαθητών, αλλά έγινε. Και βέβαια η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα έκανε τους διαγωνισμούς που της επέτρεπε η οικία που έτρεχε. Και το λέω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ονόματα, αλλά λίγο πριν παραδώσει ο κύριος Γουρός την διοίκηση, υπήρχε μια κοινή σύσκεψη τελεχών που νομίζω ότι ήσταν παρόν, με την οποία η κυρία Βασιλάκου επικροτήθηκε, γιατί όλο το καλοκαίρι ασχολιόταν με αυτό το θέμα και δεν τα είχε παρατήσει ούτε μία στιγμή και προσπαθούσε να φέρει σε πέρας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Αυτό νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην κυρία Βασιλάκου, το λέω γιατί ήταν αντινομάρχης οικονομικών και της το αναγνωρίσατε η παράταξή σας πρώτον, και να πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω, ξαναλέω, είναι η βοήθειά μας που είναι δεδομένη. Αν υπάρχουν προαπαιτούμενα, δεν το κάνουμε επειδή δεν θέλουμε να βοηθήσουμε, το κάνουμε επειδή δεν έχουμε αυτή τη λογική. Δεν θα έχει νόημα η συμμετοχή μας σε μια επιτροπή η οποία έχει σκοπό να κάνει μια δημόσια μεταφορά αγοράζοντας πούλμαν οδικούς και συνεργεία. Δεν είμαστε αυτής της λογικής, άρα δεν έχει νόημα να συμμετέχουμε. Αν όμως υπάρχει άλλο πλαίσιο που μπορούμε να συζητήσουμε, ευχαρίστως κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θα συμμετέχουμε, θα σας δώσουμε πρόσωπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμάνος. Λοιπόν, με συγχωρείτε, τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, η οικία του 2013, 24.001, δεν καταργήθηκε. Από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν καταργήθηκε. Με την πίεση η οποία αναπτύχθηκε, πρώτα και κύρια από τη νέα περιφερειακή αρχή, λέω εγώ, γιατί οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες πήγανε σε όλα τα σχολεία μέσα στο καλοκαίρι, διαμορφώσανε ενιαίο μέτωπο, πήγαν και ξαναπήγαν στα Υπουργεία, γράψανε και την τροπολογία και τελικά αυτή πέρασε. Αλλά αυτή ήταν μια ρύθμιση η οποία αναστέλει αυτή την κοία μόνο για τη χρονιά 14-15. Και συνεπώς υπάρχει το ζήτημα της συνέχειας. Πρώτο και βασικό. Αυτό όλο δείχνει ότι κάτω από μεγάλη πίεση επετεύχθη αυτός ο στόχος και διαμορφώθηκε αυτό το πλαίσιο που μας επιτρέπει σήμερα να λέμε ναι, έχουμε πάνω από 17.000 παιδιά και όχι 11. Αγωνιστήκαμε γι' αυτό, ιδρώσαμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα και η πίεση και το ενιαίο μέτωπο φέρουν αποτελέσματα. Μαζί με όλους τους φορείς, μαζί με όλο το λαό. Εμείς σε αυτή τη λογική είμαστε ταγμένοι και θέλουμε να είμαστε και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, βεβαίως, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του δημόσιου συστήματος μεταφοράς. Με συγχωρείτε, αλλά έχει πάρθει απόφαση, τη βρήκαμε, δεν την είχα μαζί μου, 352 της 1ης δεκάτου του 2014, η οποία μιλάει για αυτό το ζήτημα και το αναφέρει με σαφήνεια.
Είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι περιμένετε να φέρουμε, κάτι άλλο? Θα φέρουμε ένα δημόσιο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς. Τώρα, το αν αυτό θα είναι 100% τα πούλμαν έτσι ή αλλιώς κτλ., αυτά αφήστε να τα βρούμε στην πορεία. Όμως, ότι θα πρέπει να είναι ένα νέο σύστημα που να μην αναπαραίγει τις παθογένειες του τωρινού, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί το τωρινό σύστημα έχει παθογένειες και το ξέρετε, δεν είναι μόνο οικεία. Και μας εκθέτει σε λογής προβλήματα. Συνεπώς, θα πάμε για ένα δημόσιο και εκεί πέρα θα το βρούμε. Άλλωστε και τα δημόσια έργα δημόσια λέγονται. Δεν εκτελούνται από τη ΜΟΜΑ μόνο. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο είναι καθοριστικό. Φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε λεωφορείο μισθωμένο από την περιφέρεια το οποίο να μεταφέρει παιδιά στο σχολείο. Του χρόνου στις 11 Σεπτεμβρίου ο στόχος είναι όχι απλά να υπάρχει και πρέπει να δεσμευτούμε σε αυτόν, όλα τα παιδιά που έχουν αυτό το δικαίωμα και που έχουν αυτή την ανάγκη να μεταφέρονται με το δημόσιο λεωφορείο στο σχολείο τους. 11 Σεπτεμβρίου του 2015. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα παιδιά στο σχολείο. Τελεία παύλα. Αυτός είναι ο στόχος. Σε αυτό το στόχο θα δοθούμε. Από πότε? Από αύριο. Γιατί μόνο αν αρχίσουμε από αύριο θα το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αύριο φεύγει αυτή η επιστολή την οποία σας είπα σε όλες τις διευθύνσεις παιδείας. Η κυρία Νοδάρα θα τη στείλει, είναι εδώ. Και αναρτούμε το Μητρό Δρομολογίων το οποίο έχει υπάρξει στην περιφέρεια Αττικής και με βάση αυτό το Μητρό, με όλα αυτά τα δρομολόγια και θα δούμε αν χρειάζονται και άλλα, ναι θα εισαγάγουμε και τα άλλα, αλλά καταρχήν με βάση αυτά ξεκινάει από τη Δευτέρα ο σχεδιασμός για το σύστημα της χρονιάς 15-16. Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε και παρακαλώ να το εγκρίνετε, διότι μόνο αν δοθεί αυτή η έγκριση μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα οποία είπα. Αυτό το σχέδιο το οποίο διαβάσαμε προηγουμένως. Κύριε Ευαγγελίου, επιτρέψτε μου. Όντως, εγώ νομίζω το είπα. Είπα όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρωτομιλία μου. Να το επαναλάβω. Η συνεισφορά όλων των δυνάμεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και έχει υπάρξει μέχρι τα τώρα και κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τη διασφαλίσουμε και να έχουμε έναν ενιαίο λόγο και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το πνεύμα καλούμε και όλους και παρακαλέσαμε αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή την επιτροπή. Και θεωρώ επίσης, να το πω και αυτό, την πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Δαμάσκος, ξέρετε μέσα από την αντιπαράθεση ξεχνάμε τα μερικά πολύ θετικά σημεία. Προσέξτε, η πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Δαμάσκος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τι είπε ο κύριος Δαμάσκος? Είπε ότι η βασική διάσταση του προβλήματος δεν είναι μόνο ο φορέας που θα μεταφέρει, αλλά και το πόσα σχολεία θα υπάρχουν. Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε καταργήσει σχολείων και λόγω αυτών των καταργήσεων είχαμε και αυξημένα δρομολόγια. Στην ουσία κόβαμε τα λεφτά που μπορούσε να παίρνει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος και τα πληρώναμε σε πετρέλαια. Προσέξτε το αυτό, εμπειρικά έχουμε αυτή την εικόνα. Λέω λοιπόν ότι η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Δαμάσκος ότι πρέπει να δούμε και τον εκπαιδευτικό χάρτη βεβαίως έχει απόλυτο δίκιο και είναι πολύ χρήσιμη. Συμφωνούμε και ευχαριστούμε για αυτήν. Ναι, κύριε Απόλου. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα με βάση και την εισήγηση όπως έρχεται και τον τρόπο που καλούμαστε να ψηφίσουμε. Γιατί μιλάμε για ψηφοφορία. Το θέμα είναι ενημέρωση συζήτηση. Στο τέλος της εισήγησης λέει ότι προτείνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Σε αυτό δεν έχουμε αντίρρηση να αναλυφθεί πρωτοβουλία. Δηλαδή να μιλήσει με τους φορείς. Παράδειγμα, εμείς νομίζουμε ότι με τους μεταφορείς δεν έχει νόημα στο δημόσιο και δωρεάν. Παράδειγμα λέω. Άρα
Άλλο πράγμα είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας, άλλο πράγμα η πρόταση που φέρνεται ως πλαίσιο συγκεκριμένο να συμφωνήσουμε σε μια συγκεκριμένη επιτροπή με συγκεκριμένα μέρη. Ένα αυτό. Δεύτερο διαδικαστικό ζήτημα που και από την εισήγηση μπαίνει, που λέει προχωρούμε στην επεξεργασία ενός νέου δημόσιου συστήματος δωρεάν, εντάξει δεν το γράφει αλλά αυτονόητο, ας πούμε όπως είπε ο κ. Καραμάνος και τα λοιπά. Αυτό κύριε Καραμάνο, διαδικαστικά πάλι λέω, χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Εννοώντας το εξής, όσον αφορά την ψηφοφορία λέω, δηλαδή μπορεί να συμφωνήσουμε τι λέμε, αλλά πρέπει να το πούμε. Ποιος θα το πληρώνει το δημόσιο και δωρεάν, γιατί αν το πληρώνουν οι γονείς στην περιφέρεια παράδειγμα, αν το πληρώνουν οι γονείς με τα τέλη, δεν θα είναι δωρεάν όταν ξαναπληρώνουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Λέω λοιπόν ότι αυτό θέλει μια σαφήνεια τι εννοούμε εμείς ως περιφέρεια, αν δηλαδή θα αναλάβουμε την αρμοδιότητα να μεταφέρουμε εμείς τα παιδιά, ποιος θα καλύπτει αυτό το κόστος. Και δεύτερον, πρέπει να φανεί. Κυρία Μπαλόπουλου, θέλω να σας διακόπτω. Ναι, δεν είναι διαδικασία. Είναι θέμα ουσίας. Όχι. Είναι θέμα ουσίας η εισήγηση. Να το εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν είναι διαδικαστικό. Να το εξηγήσω. Αυτό που κάνετε είναι ουσιαστικό. Σαν να κάνετε τριτομιλία. Όχι, δευτερομιλία. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα ουσίας και δεν είναι διαδικασία. Μισό λεπτό. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω χαμηλού τόνου και χαλαρή την κουβέντα, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα που συνομολογείται ότι συμβολή όσων παρατάξεων συμμετείχαν στην Οικονομική Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν το μονοπολεί κάποιος, είναι μια δράση για την οποία η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Συμβούλιο επισημαίνει ότι έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια και απευθύνεται και στην κοινωνία. Δεν είναι ότι ευλογάει τα γένια από εκεί και μετά τις ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό είπε να υπάρξει μια επιτροπή μελέτης που θα συζητήσει ΑΒΓΤΕΛΤΑ θέματα και να συσταθεί και δεν είναι θέμα της διοίκησης. Και μπαίνετε στην ουσία αν θα πληρώνει το τέλος ο γονιός μέσα της φορολογίας. Είναι ουσία αυτό, δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία. Τελειώσατε. Συνεχίζω λοιπόν στο διαδικαστικό. Απλώς επιχειρηματολογώ και όχι στην ουσία. Κύριε Φιλίππο, δεν είναι διαδικασία αυτό. Επί της διαδικασίας ζητήσατε λόγο. Θα μ' αφήσετε να τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ και δεν μη σηκώνει τον τόνο. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα γιατί σας αφαιρέσω τον λόγο και δεν θα ήθελα να τον αφαιρέσω. Και σας λέω το εξής. Δεν είναι πρόταση επί της διαδικασίας. Αφαιρέστε τον μιλώντας. Δεν είναι πρόταση επί της διαδικασίας. Αφήστε με να το τεκμηριώσω. Αν έχετε διαφορετική πρόταση, να την καταθέσετε να μπει σε ψηφοφορία. Βλέπετε ότι θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Κύριε Πρόεδρε, λέω ότι είναι επί της διαδικασίας, αιτιολογώντας και νομίζω καταλαβαίνει ο κύριος Καραμάνος ότι αν δεν συζητήσουμε στο περιφερειακό ακριβώς για το περιεχόμενο του χαρακτήρα, δεν μπορούμε να λέμε στην απόσφαση που φαίνεται το δημόσιο χαρακτήρα που λέτε. Δηλαδή εμείς συμφωνούμε σε αυτό που λέτε εδώ να προχωρήσουμε στην επεξεργασία, δηλαδή να συζητήσουμε εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεκριμένα με την εισήγησή σας που μπορεί να συμφωνήσουμε στο τέλος ή να συμπληρώσουμε εδώ όπως το λέτε στην επεξεργασία και να πάρουμε και την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση, άλλο όμως να ψηφίσουμε ένα πλαίσιο που εμπεριέχει τρεις τίτλους που ο καθένας από κάτω την ερμηνεύει διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαδικαστικό. Προσπάθησα απλώς να το τεκμηριώσω, όχι να πω την ουσία που λέει ο κύριος Πρόεδρος. Δηλαδή, όπως είναι η εισήγηση, είναι διαφορετική από την πρόταση που φέρνετε. Καταλάβατε τι λέω διαδικαστικά. Ενώ η εισήγηση το λέει ωραία, να επεξεργαστούμε, άρα να συζητήσουμε, είτε συμφωνήσουμε είτε διαφωνήσουμε, δεν έχει σημασία, και να αναλάβετε πρωτοβουλία και να έρθει στο περιφερειακό και να πούμε συμφωνούν πέντε, διαφωνούν τρεις και να συμφωνήσουμε. Άλλο αυτό και άλλο το πλαίσιο που κατεβάζετε. Αυτό λέμε. Και επίσης η οικία που σωστά το λέτε και δεν μπαίνει εδώ, αυτή παραμένει να καταργηθεί και σήμερα. Αλλιώς πάλι θα έχετε πρόβλημα. Με ό,τι προσπάθεια και να κάνετε. Καραμάνο, έχετε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πολλή συζήτηση είναι σε βάρος της ουσίας. Εμείς συζητήσαμε στη μία δεκάτου. Στη μία δεκάτου, με την απόφαση 352, θέσαμε το περίγραμμα για αυτό το ζήτημα.
Δουλέψαμε συστηματικά όλο το διάστημα για να υλοποιήσουμε τους στόχους οι οποίοι τέθηκαν στην απόφαση 352 της 1 δεκάτου. Σήμερα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Ο προσδιορισμός ο οποίος υπάρχει για ένα δημόσιο, ασφαλές και αποτελεσματικό νέο σύστημα μεταφοράς μαθητών, κατά την άποψή μας, είναι επαρκέστατος. Επίσης, στη 1 δεκάτου έχουμε θέσει το ζήτημα της κατάργησης της ΧΙΑ. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Τώρα εδώ πέρα έχουμε κάτι συγκεκριμένο να λύσουμε. Εντάξει. Συνεπώς δεν μπορώ να κάνω δεκτό το αίτημά σας. Τι έθεσε σε ψηφορία η εισήγηση με το σχέδιο απόφασης όπως, δεν μην το κάνω πάλι ανάγνωση, όπως έγινε προηγουμένως από τον κύριο Καραμάνο και έχει κατατεθεί στα πρακτικά. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Ποιοι ψηφίζουν κατά? Λευκό. Λευκό η λαϊκή συσπήρωση, αποχή. Η Αττική και 180 μοίρες. Κατά πλειοψηφία γίνεται δεκτή εισήγηση.